Εδώ τίθεται το θέμα αυτό της παραγραφής ή μη της παθητικής δωροδοκίας. Ακούστε, όταν λέμε παραγραφή, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, δεν μιλάμε για παραγραφή, γιατί η παραγραφή για τα κακουργήματα είναι για όλους τους πολίτες και τους υπουργούς ίδια. Μιλάμε για αποσβεστική προθεσμία, εάν δηλαδή μπορεί να διωχθεί κάποιος υπουργός, εάν περάσει και η δεύτερη σύνοδος της περίοδου που ακολουθεί μετά την παράβαση. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν από την πρώτη στιγμή και εγώ ως πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αλλά και το κόμμα μου η Νέα Δημοκρατία, έλεγε και λέει ακόμα μέχρι τώρα ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το προνόμιο. Συνεπώς, είμαστε υπέρ της κατάργησης. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Πράγματι, η παθητική δωροδοκία έχει κριθεί με σειρά αποφάσεων του ειδικού δικαστηρίου, αλλά και με βουλεύματα, ότι ανάγεται στα καθήκοντα του Υπουργού και συνεπώς υπόκειται σε αυτή την αποσβεστική προθεσμία. Τώρα, γιατί η Βουλή ήθελε να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία, το κάνει για προφανής λόγος, για να δημιουργεί, να έχει μια ενόψη της προεκλογικής περίοδου. Συγγνώμη κύριε Αθανασίου, εσείς θεωρείτε λογικό δηλαδή ότι η δωροδοκία αυτό που έχει γίνει, το θεωρείτε σωστό αυτό που έχει γίνει, δηλαδή ότι η δωροδοκία να ανάγεται στα καθήκοντα του Υπουργού, στην θητεία του δηλαδή. Φυσικά, αν δεν είστε μισό λεπτό, να ολοκληρώσω, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Βεβαίως, διότι δεν μπορεί να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση δωροδοκία κάποιος αν δεν είναι υπουργός. Δηλαδή γίνεται εν ώψη του καθηκόντου του. Αν δεν ήταν υπουργός, όχι. Πώς θα μπορούσε να δωροδοκηθεί, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Βεβαίως, ακούστε, ανάγεται... Θυμάμαι ότι είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική ερμηνεία, ότι υπήρχε μια απόφαση του Αρείου Πάγου που έλεγε ότι μπορεί να είναι έτσι για τη δωροδοκία, όπως το λέτε εσείς, δεν είναι στα καθήκοντα, γιατί το ακούει αυτό ο κόσμος και τρελαίνεται που δεν ξέρει τα νομικά, αλλά είναι επευκαιρία των καθηκόντων του, επευκαιρία των καθηκόντων ενός υπουργού, δηλαδή πολύ απλά για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, ένας είναι υπουργός και επειδή έχει τη δυνατότητα, άμα δεν ήταν υπουργός, δεν ασχολούνταν κανείς μαζί του, ενώ επειδή είναι υπουργός, πηγαίνει και του λέει: Υπουργέ μου, θέλεις τόσα. Αυτό, θα το πούμε απλά, έτσι, πολύ λαϊκά. Μου κάνετε μία ερώτηση, ποια είναι η άποψη, και σας εξηγώ. Μάλιστα. Ότι με βουλεύματα, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα προηγουμένων που είχαν κατηγορηθεί πολιτικών, έχει κριθεί κατ' επανάληψη ότι είναι αδίκημα που ανάγεται στα καθήκοντά του. Βεβαίως και το ξέπλυμα είναι ένα ζήτημα, εδώ όμως ξέπλυμα δεν υπάρχει. Διότι δεν βρέθηκαν χρήματα και συνεπώς δεν υπάρχει τέτοιο αδίκημα στην ουσία αυτό. Το άλλο όμως σας εξηγώ ότι έχει κριθεί με αποφάσεις των οντάτων δικαστηρίων μας ότι είναι ανάγκη στα καθήκοντα του Υπουργού. Τώρα, εάν αυτή τη στιγμή εστάλει η δικογραφία πίσω, εγώ πιστεύω ότι εστάλει για λόγους σκοπιμότητος. Δεν σημαίνει ότι εγώ υιοθετώ την άποψη... Σκοπιμότητα από τους εισαγγελείς, κύριε Αθανασίου. Όχι, μισό λεπτό. Οι εισαγγελείς πήραν τη δικογραφία από τη Βουλή. Η Βουλή το έχει κάνει αυτό. Πιστεύω όμως, εξηγώ ότι η υπόθεση αυτή θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια και αν όχι από αυτά, αν αχθεί ποτέ η υπόθεση σε ειδικό δικαστήριο, έχω την αίσθηση ότι θα πει το ίδιο. Πριν ότι πάμε ανάγκη σε αυτό, κύριε Αθανασίου, και είναι πολύ κοινή συνεισφορά σας στο δημόσιο διάλογο, γιατί είστε και γνώση των θεμάτων. Μισό λεπτό, ακούστε, για να μην πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, σας παρακαλώ. Όχι, θερμά και θα πείτε αυτό που θέλετε ολοκληρωμένα. Η προσωπική μου άποψη είναι... ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία εύνοια για τα πολιτικά πρόσωπα. Και αυτή είναι η άποψη του κόμματός μου. Ωραία. Αυτό είναι διαφορετικό και εγώ μιλάω τώρα για τις κείμενες διατάξεις. Αφού οι κείμενες διατάξεις είναι αυτές, αυτή είναι η επιστημονική μου άποψη. Μάλιστα. Και η άποψη της επιστήμης, αλλά και της νομολογίας, και συνεπώς γι' αυτό μιλάμε. Δεν λέω εγώ τι καμία πιστεύω. Εύνοια, λέει η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Εγώ θα ρωτήσω αν η συγκεκριμένη διατύπωση, δέσμευση που έδωσε χθες ο κύριος Βενιζέλος σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι δεν θα περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση η ερμηνευτική δήλωση για το άρθρο 86 που αποσαφηνίζει ότι μόνο τα αδικήματα που τελούνται κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων και όχι αυτά
αυτά που τελούνται επ' ευκαιρία τους έχουν σύντομη παραγραφή. Τη συγκεκριμένη δέσμευση, εσείς ταυτίζεστε, διαφοροποιείστε. Εγώ δεν κρίνω τι είπαν οι άλλοι συνάδελφοι και ειδικά η άποψη του κ. Βενιζέλου, ο οποίος είναι ένας από τους πιο έγκριτους συνταγματολόγους. Λέω το εξής. Και έτσι να είναι τα πράγματα, η ερμηνευτική δήλωση δεν αναφέρει συγκεκριμένα αδικήματα, αλλά από τη διατύπωσή της επαφίεται και πάλι στην κρίση των αρμοδίων δικαστικών οργάνων. Τελεία και παύλα. Ως Νέα Δημοκρατία. Το, κύριε Παθανασίου, συγγνώμη, αλλά πρέπει είναι να πλάτα, είναι απλά τα πράγματα. Όχι, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εάν ένα αδίκημα... Αλλά πρέπει να μας τα κάνετε σαφή. Δεν κρίνετε τα λεγόμενα άλλων και ιδίως του κ. Βενιζέλου. Συμφωνείτε με τα λεγόμενα του. Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του Υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια. Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επ' ευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επ' ευκαιρία των καθηκόντων. Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν Υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργό, οποιαδήποτε εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επ' ευκαιρία των καθηκόντων. Προφανώς είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επ' ευκαιρία των καθηκόντων. Είναι στα καθήκοντά του. Είναι στα καθήκοντα η μίζα. Ναι. Την άλλη άποψη που είχε διατυπωθεί από τον Άριο Πάγο και σας προανέφερα, δεν την ενστερνίζεστε εσείς νομικά. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι που τη δέχονται. Επ' ευκαιρία των καθηκόντων, γιατί αυτό. Αν γίνεται και εφόσον γίνεται, γίνεται στο παρασκήνιο τα κάνει ένας υπουργός, δεν τα κάνει. Κυρία Βαλιάνο, είστε έγκριτη δημοσιογράφος και σας ευχαριστώ χρόνια, για το συζητάμε. Και συνεργαζόμαστε, αλλά εξηγώ λέω το εξής. Κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητες πώς έγινε μια δωροδοκία. Είναι θέματα ουσίας τα οποία κρίνει το δικαστήριο. Οι συγκεκριμένες περιστάσεις όπως εμφανίζονται στον εξωτερικό κόσμο, χωρίς να έχουμε εμβαθύνει στη δικογραφία, είναι οι κατηγορίες που φαίνονται ότι είναι κατά την ενάσκηση των καθηκόντων. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάθε αδίκημα, αν είναι στην ενάσκηση του καθηκόντων ή όχι, το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Συμβούλια. Τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια, δηλαδή, λέτε. Επειδή και εσείς είστε έγκριτος νομικός και σας γνωρίζω και εγώ από δικαστή, τελικά το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος λέει να αρθεί η ασυλία μου, να πάω στην εισαγγελέα να δώσω τις εξηγήσεις μου. Εσείς τελικά, τι έχετε αποφασίσει ως Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσετε υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Λοβέρδου ή θα ακολουθήσετε τη γραμμή που λέει ο κύριος Βενιζέλος? Σας απαντώ ευθέως. Και ο προηγούμενος αρχηγός, ο πρωθυπουργός Σαμαράς και τώρα ο Μητσοτάκης, σε τέτοια θέματα ουδέποτε ζητάνε να υπάρχει γραμμή. Ο καθένας αποφασίζει. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ως νομικός που έχοντας την άποψη και σεβόμενος την ελευθερία γνώμης και ψήφου που έχουμε από το Σύνταγμα, θα δω την δικογραφία, θα ακούσω τον εγκαλούμενο και, και θα αποφασίσω. Θα ψηφίσετε κατά συνείδηση, λέτε. Αυτή είναι η άποψη. Φυσικά. Μάλιστα. Μια ακόμη παράμετρο, κύριε Αθανασίου, θα θέλαμε να βάλουμε, επειδή είδαμε εδώ και την αντίδραση των ένωσης εισαγγελέων. Μια στιγμή να σας διατυπώσω ένα ερώτημα, γιατί για από εσάς είναι κρίσιμο το να μας απαντήσετε.